αδέρφια που ήρθε με τον Νίκο του, που ήρθε στη ζωή μας, μας έδωσε σωτηρία και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ήθελα να διαβάσω, δεν θα πάρω πολλή ώρα, θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από τη σελίδα 242 από τους Κριτές. Είναι το ζήτα κεφάλαιο, το μερικά εδάφια από το ζήτα, σελίδα 242 από τους Κριτές. Τότε ο Ιεροβάλ εξεγέρθη πρωί και πάσο λαός ο μεταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίων της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδον των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφο Μορέχ εν την Κυλάδη. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, πολύ είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τότε λοιπόν κήρυξον εις επικών του λαού λέγον, όστις είναι δηλός και φοβουμένος, ας στρέψει και ας πέψει από το όρους Γαλάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτη πολλής. Καταβίβασον αυτού εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς. Είσαι και περί ήτινος σύ είπω, ούτως θέλει έλθει μετά σου, αυτός θέλει έλθει μετά σου. Και περί ήτινος σύ είπω, ούτως δεν θέλει έλθει μετά σου, αυτός δεν θέλει έλθει. Και κατεβίβασε τον λαό εις τον είδωρ και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, πάσος εις λάψει με την γλώσσαν αυτού από του ύδατος καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά και πάσος εις κάμψει τα γόνατα αυτού για να πει και ο αριθμός των λάπτοντων με την χείρα αυτών προς το στόμα αυτό ήταν 300 άνδρες. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού έκαμψε τα γόνατα αυτού για να πει ο συνείδωρ και είπεν ο Κύριος προς τον Γεδεών, δια των 300 άνδρων ήτινες έλαψαν, θέλω σώσει μας και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το τον επιπλήπων του λαού ας υπάγουσιν έκαστος εις τον τόπον αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Την ξέρουμε εδώ όλη την ιστορία με τον Γεδεών και βλέπουμε, λέει ότι ήταν απάνω στους Μαδιανίτες να κάνουν πόλεμο και του λέει ο Κύριος ότι είναι πολύς ο λαός που έχεις. Μα και οι Μαδιανίτες είναι πολλοί, είναι γερός εχθρός. Μα θα χρειαστώ κι εγώ πολλά άτομα, πολλούς πολεμιστές. Και του λέει ο Κύριος ένα απλό λόγο και του λέει εδώ στο 3, τώρα λοιπόν κήρυξον εσύ εις επικών του λαού λέγον, όσες είναι δηλός και φοβωμένος αστρέψει και ασπεύσει από του όρους Γαλάδ. Και τους λέει ένας απλός λόγος, όποιος φοβάται, όποιος είναι δηλός, όποιος δεν θέλει να πολεμήσει με τον Κύριο, ας φύγει. Δεν σημαίνει επειδή η εκκλησία είναι γεμάτη, επειδή μπορεί να υπάρχουν εκκλησίες που έχουν 500 και 600 και 1000 άτομα και σε άλλες ομολογίες υπάρχουν σίγουρα εκκλησίες που μαζεύουν χιλιάδες άτομα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πολλοί είναι και ο Θεός μαζί τους. Και με ένα απλό λόγο εδώ πέρα, όποιος φοβάται, όποιος είναι δηλός, όποιος δεν θέλει να πολεμήσει, ορίστε, εκεί είναι η πόρτα. Ας φύγει. Και άμα εδώ τα λογαριάσουμε, ήταν 32.000. Και φύγαν 22, με μίας.
Θα σκεφτόταν και ο Θεός, εντάξει, φύγαν 22, αυτό είναι το 1 τρίτο μου φύγε, έχω άλλους 10.000. Και λέει στο 4, και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτη πολλής. Μα Κύριε πάλι, μα προηγουμένως μου είπες ότι είμαστε πολλοί, τους είπα φύγανε 20.000, 22.000 και τώρα μένουν 10, και τώρα μου λες πάλι είναι πολλοί. Μα πώς θα πάω εγώ να πολεμήσω? Μα είναι τόσοι πολλοί, ο εχθρός είναι μεγάλος. Και θυμάμαι με τον Δαβίδ και με τον Γολιάθ την ιστορία που ήρθε ο βασιλιάς και του λέει πάρε την πανοπλία μου, πάρε το κράνος μου, πάρ' τα όλα. Να γίνεις εκεί να πας να πολεμήσεις για τον Γολιάθ. Και τι πήρε ο Δαβίδ? Δεν αυξήθηκε, δεν πήρε όλα αυτά που του έδωσε ο βασιλιάς, τις ασπίδες, όλα αυτά, και του ήταν όλα μεγάλα. Μια σφεντόνα πήρε. Με μια σφεντόνα πήγε και πόλεμησε τον Γολιάθ. Και έτσι εδώ, μα είναι πολλοί, πώς θα πάω να τους πολεμήσω? Δεν γίνεται αυτό. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να αντισταθώ στον εχθρό. Πώς θα το κάνω, Κύριε? Και τον λέει πάλι. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, ο λαός είναι έτης πολλής. Καταβίβασον αυτόν αυτού εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εισέ. Και περί ίδινος σι είπω. Και θα σου πω. Και τους ξαναχώρησε εκεί πέρα. Και από τους 10.000 μείναν 300. Και έτσι έγινε και με τον Δαβίδ. Μόνος του έμεινε, μόνος του πολέμησε. Μα ήταν τόσο λαός, τόσοι πολεμιστές είχαν. Δεν μπορούσε να πάει να πολεμήσει για τον Γολιάθ. Δεν θα μπορούσε. Αλλά πήγε ο Δαβίδ. Πήγε μόνος του, με μια σφεντόνα. Και έτσι μπορούμε να το δούμε και αυτό. Πήγε με 300 άντρες. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος κάνει το έργο του με λίγους. Με λίγους και καλούς θα κάνει ο Κύριος το έργο. Δεν θα πάρει πολλούς. Δεν θα πάρει χιλιάδες. Μεγάλος ο αγρός, λίγοι εργάτες. Λίγοι αλλά καλοί. Είναι από τον Κύριο. Γιατί εδώ τους χωρίζει πάλι, τους ξεχωρίζει ο Κύριος και τους δίνει τους 300. Αυτοί πιστεύω ότι 300 είχαν θάρρος και ήθελαν να πολεμήσουν για τον Κύριο. Αυτό έβλεπε ο Κύριος. Έβλεπε την καρδιά τους. Δεν έβλεπε πόσο δυνατός είμαι. Έβλεπε την καρδιά. Και έτσι βλέπει ο Κύριος και τις καρδιές μας. Είμαι δυνατός, θα πολεμήσω, θα πάω να πολεμήσω. Ή όταν θα έρθει η πρώτη ροπή, ή θα έρθουν τα βέλη, τα πεπειρωμένα, εγώ θα κρυφτώ. Έτσι θέλει ο Κύριος. Είμαστε λίγοι, αλλά θα πολεμήσουμε. Και ο Κύριος είναι μαζί μας. Και με τον Δαβίδ ήταν μαζί, και με τον Γεδεών ήταν μαζί, και δεν τους άφησε. Και την ξέρουμε την ιστορία. Πήγανε με στάνες, με λαμπάδες, δεν πήγανε όπλα. Πήραν αυτά που τους είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος μας έχει δώσει εμάς όπλα. Και ας είμαστε από τους λίγους αδέρφια, αλλά ας είμαστε καλοί. Ας εκλέξουμε την αγαθή μερίδα. Να μην ζητάμε τα πολλά, να μην ζητάμε πολλές φορές, α, είμαστε 50 άτομα, είμαστε μόνο στην εκκλησία. Γιατί είμαστε πολλές φορές 50 άτομα ή 60, γιατί μένουμε στάθμοι, γιατί μένουμε εκεί που είμαστε. Και λέμε, Κύριε, α, δεν φέρνεις λαό, είμαι εγώ έτοιμος. Με θέλει ο Κύριος έτσι όπως είμαι? Ή θέλει να αλλάξει την καρδιά μου? Θέλει να διορθώσει την καρδιά μου για να μπορώ να φέρω λαό? Να φέρω λαό για να τον βαστάξω, να μπορώ να τον κρατήσω, να μπορώ να τον περιθάψω τον λαό που θα έρθει, αυτοί που έχουν προβλήματα. Γιατί αυτός που θα έρθει απ' έξω
Δεν όλα ωραία και καλά. Έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Θα έρθει με προβλήματα. Θα έρθει να σου πει το βάρος του, τα προβλήματά του. Εγώ θα τα αντέξω, θα το κρατήσω ή δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Αυτές είναι οι μάχες. Μας ετοιμάζει και μας κάνει πιο δυνατός. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο, αδερφιά. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Γνωστά εδάφια. Σελίδα 924. Κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. 18ο κεφάλαιο από το εδάφιο 9 μέχρι 14. Σελίδα 924, Λουκάς 18, 9, 14. Είπε δε και προστινά στους θαρρούντας εις αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν δια να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος ταθείς προσήφθε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Ιστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρό θέν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις των ουρανών, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον, «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος. Διότι πας ο υψών εαυτών θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή σε αυτούς, λέει, που είχαν το θάρρος ότι στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούσαν τους λοιπούς. Ανέβηκαν, λέει, δύο στο ιερό, σαν να ανεβαίνουν δύο, λέει, στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Ο ένας, λέει, Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και μας περιγράφει πώς αυτοί οι δύο προσεύχονται. Ο ένας προσεύχεται διαφορετικά και ο άλλος διαφορετικά. Και λέει, ο Φαρισαίος ταθείς προσήφθη το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σε Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Σε ευχαριστώ ότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Άρπαγες, δεν κλέβω. Άδικοι, δεν αδικό. Μοιχοί, δεν είμαι μοιχός. Ή και καθώς αυτός ο τελώνης. Και συγκρίνει και τον εαυτό του με αυτόν τον τελώνη που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, λέει, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν. Δεν ήθελε να υψώσει, λέει, τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν, γιατί, αλλά έτυπτε, λέει, στο στήθος αυτού λέγον, «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Δεν έκανε καμιά σύγκριση, μιλούσε για τον εαυτό του. Ότι είναι αμαρτωλός. Ενώ ο Φαρισαίος δεν λέει κάτι μέσα ότι είπε ότι είμαι αμαρτωλός. Έλεγε ότι είμαι εντάξει. Ενώ ο τελώνης έλεγε η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, λέει, κατέβει αυτός εις το σπίτι του, δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Γιατί? Αφού ο Φαρισαίος ήταν καλύτερος. Δεν ήταν κακός. Λέει ότι ήταν δίκαιος. Και ο Κύριος λέει, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνει αυτόν θέλει υψωθεί. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, λέει, θα υψωθεί. Και τον Κύριο τον ενδιαφέρει να ταπεινώνω τον εαυτό μου. Όχι να με ταπεινώνει ο Κύριος, γιατί αν με ταπεινώσει ο Κύριος τότε θα με κοστίσει. Θα πονέσω. Αλλά
να προτιμώ και να προσπαθώ να ταπεινωθώ εγώ. Και αυτός που δίδαξε την ταπείνωση επί της ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Και έχει ένα ωραίο παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού που φαίνεται ο Κύριος να κάνει κάτι το οποίο δεν το είχε ξανακάνει και λέει «Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από Θεού εξήρθε και προς το Θεόν υπάγει. Και τώρα «Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίδεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεσώσθηση». Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και άρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών. Αυτό είναι ένδειξη ταπείνωσης. Σηκώνεται λέει από το δείπνο, γύρεται, εκδίδεται τα ημάτια του, βάζει το προσώψιον και αρχίζει να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διασωσμένος. Δεν το είχε κάνει κανένας από τους μαθητές αυτό. Πρώτη φορά το κάνει ο Κύριος. Στους μαθητές. Ποιος? Ο διδάσκαλος πλένει τα πόδια των μαθητών. Κανονικά αλλιώς είναι στον κόσμο. Ο μαθητής θα πλύνει τα πόδια του διδασκάλου. Όχι ο διδάσκαλος των μαθητών. Αυτό είναι μία ένδειξη ταπείνωσης. Και έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος «Κύριε, Σίμων, ύπτη σου πόδας, σύ Κύριε, ο διδάσκαλος». Και λέει ο Κύριος «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω εσύ, δεν εξεύρεις τώρα». Αυτό που κάνω δεν ξέρεις τώρα γιατί το κάνω, θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Και λέει ο Κύριος, γράφει ο Ιάκωβος, λέει «Ο Θεός εις τους επερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη». Θέλω να βρω χάρη από τον Θεό. Τότε πρέπει να ταπεινωθώ. Μα είναι τόσο απλό να βρω χάρη από τον Κύριο. Δεν πρέπει να κάνω κάποια πράξη, κάποια ενέργεια. Όχι. Να ταπεινωθώ. Θα ταπεινωθώ και θα βρω χάρη ενώπιον του Θεού. Όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος στο Γεδεών, το λέει στο Γεδεών, «Και βλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπεν, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη, και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ». Και ξέρετε τι απαντάει ο Γεδεών? Άμα ήμουν εγώ στη θέση των Γεδεών, ξέρετε τι θα έλεγα? Το πρώτο πράγμα μέσα στην κηδεία μου θα έλεγα «Πω, ο Κύριος εμένα διάλεξε. Πω, είμαι κάτι το ιδιαίτερο. Είμαι ίσως πολύ έξυπνος, τετραπέρατος, έχω δύναμη. Για να διάλεξε ο Κύριος εμένα και να με αποστέλει». Αλλά με κάνει εντύπωση το πώς μιλάει ο Γεδεών, πώς απαντάει ο Γεδεών. «Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ, ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί». Σαν να λέει ότι η οικογένειά μου είναι μέσα στο Μανασί, τη φυλή, η τελευταία. Η τελευταία τελευταία. Μπορεί να άλλες 100 οικογένειες πριν από τη δικιά μου. Η δικιά μου είναι τελευταία. «Και εγώ λέει, ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Γι' αυτό τον διάλεξε ο Κύριος τον Γεδεών. Επειδή η οικογένειά του ήταν η πιο ταπεινή και αυτός ο μικρότερος μέσα στην οικογένειά του. Γι' αυτό τον έκλεξε. Και λέει, και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μεδιανίτας ως άντρα ναι». Ένα. Εάν ήταν υπερήφανος ο Γεδεών,
Ο Κύριος δεν θα πήγαινε στο Γεδεών. Ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο έκλεισε μαθητές τους οποίους έκαμε αποστόλους οι οποίοι ήταν ψαράδες. Δεν πήγε ούτε στον Καϊάφα, δεν πήγε ούτε σε έναν άλλο Φαρισαίο, ούτε σε αρχιερέα. Πήγε και διάλεξε απλούς ανθρώπους, ταπεινούς ανθρώπους, στους ψαράδες και έκανε το έργο του. Σε ένα άλλο σημείο ο Δαβίδ γράφει στους ψαλμούς και με κάνει και αυτό μεγάλη εντύπωση. Εγώ δε είμαι, λέει, σκόλιξ και όχι άνθρωπος. Το λέει ο Δαβίδ στο ψαλμό 22. Δαβίδ, εσύ που είσαι βασιλιάς, έχεις εξουσία, έχεις πλούτο, έχεις στράτευμα, έχεις τους καλύτερους μάγειρες. Ένα λόγο λες και γίνεται. Και μιλάς έτσι. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Εγώ, λέει, είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Νιώθει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό σκουλίκι. Το λέει στον Κύριο. Δεν το λέει στους ανθρώπους. Πηγαίνει στον Κύριο και λέει, εγώ, Κύριε, είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Γιατί, Δαβίδ? Γιατί αισθάνομαι τόσο αδύνατος που μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι με έχει βάλει ο Κύριος. Εσύ, Κύριε, με έχεις βάλει, με έχεις καταστήσει ηγεμόνα από τον Ισραήλ. Με έχεις χρήσει βασιλιά, εσύ. Δεν ήμουν βασιλιάς, ήμουν απειμένας προβάτων. Αυτός ήμουνα. Και ο Κύριος έκλεξε επιμένες προβάτων, έκλεξε ψαράδες. Ο Νεϊμάν ο Σύρος, στρατηγός, λέει, δυνατός εν ισχύ. Αλλά, λέει, ήταν λεπρός όμως. Ήθελε όμως θεραπεία. Και άκουσε ότι εκεί, λέει, υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος του Θεού, θα πας εκεί και θα λάβεις θεραπεία. Για να το κάνει αυτό ο Νεϊμάν έπρεπε να ταπεινωθεί, πρώτη ταπείνωση, να πάει εκεί. Η δεύτερη ταπείνωση ήτανε να κάνει αυτό που του είπε ο άνθρωπος του Θεού. Θα πας, λέει, στον Ιορδάνη ποταμό και θα κάνεις, λέει, 7 φορές θα μπεις μέσα στο νερό και θα βγεις και την 7η θα λάβεις θεραπεία. Η δεύτερη ταπείνωση δεν τον άρεσε. Τι, λέει, δεν έχουμε εδώ καλύτερους ποταμούς? Τον Αβανάρ και τον άλλο ποταμό πρέπει να πάμε εκεί στον Ιορδάνη? Και οι δούλοι του τον είπανε, πάτερ, σου είπε κάτι δύσκολο να κάνεις. Άμα σε λέει κάτι δύσκολο, δεν το έκανες? Αυτό δεν είναι δύσκολο. Δεν θες να το δοκιμάσεις? Και ταπεινώθηκε στη φωνή των δούλων του και πήγε και το έκανε. Και έλαβε τη θεραπεία. Εάν δεν υπάκουες το Λόγο του Θεού, γιατί για να υπακούσεις το Λόγο του Θεού και να τον εκτελέσεις είναι, χρειάζεται ταπείνωση. Το έκανε και έλαβε τη θεραπεία του. Ποιος? Ο Νεϊμάν ο Σύρος, ο στρατηγός. Δεν ήταν όποιος και όποιος, είχε αξίωμα μεγάλο ο Νεϊμάν. Και δεν ήταν, να πούμε, άνθρωπος μέσα από το Ισραήλ, ο οποίος είχε ακούσει για το Θεό, ήξερε για το Θεό, γιατί ο Ισραήλ ήξερε τα θαύματα που είχε κάνει στην Αίγυπτο. Τα ξέρανε, τα είχαν διδαχθεί. Αυτό δεν ήξερε τίποτα. Και ταπεινώθηκε, υπάκουσε στη φωνή του ανθρώπου του Θεού, πήγε και έλαβε θεραπεία. Αν ήταν υπερήφανος, δεν θα λάβαινε θεραπεία. Δεν θα έβρισκε χάρη ενώπιον του Θεού. Και χρειαζόμαστε να λάβουμε χάρη. Όποιος, λέει, τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Όταν σκέφτομαι και λέω τα ξέρω όλα, άρα για μου λείπει ταπείνωση και ο Κύριος λέει δεν ξέρει τίποτα.
Όποιος στέκεται λέει να μην πέσει, να προσέχει να μην πέσει. Χρειάζεται ταπείνωση και να πηγαίνουμε ταπεινά στα πόδια του Κυρίου και θα λαβαίνουμε τα αιτήματά μας ταπεινά. Αν θέλεις Κύριε, ευλόγησέ με. Όχι με χέρι υπερήφανο. Ή αν δεν με ευλογήσεις θα φύγω. Αν δεν λάβω το αίτημά μου θα φύγω. Έτσι πάμε μια φορά στον Κύριο και ήμουνα μηνών. Άντε να ήμουν ένα χρόνο στον Κύριο. Το πολύ δύο. Είχα πει Κύριε, αν δεν μου δώσει το αίτημα εγώ θα φύγω. Και πήρα την απάντηση. Μου είπε ο Κύριος, άμα θες να φύγεις, φύγε. Δεν βρήκα χάρη. Δεν με παρακάλεσε ο Κύριος. Κάτσε, σε παρακαλώ και θα λάβεις. Όχι, λέει, άμα θες να φύγεις, λέει, φύγε. Και εκεί φοβήθηκα. Φοβήθηκα, λέω, πού να πάω. Ο Πέτρος είπε, πού να πάμε. Φύγανε τόσοι πολλοί, ακούσανε τον λόγο του Θεού, σκληρός ο λόγος. Φύγανε, πολλοί φύγανε. Και μείνανε οι 12 μαθητές. Θέλετε να φύγετε κι εσείς. Έτσι τους είπε και θέλετε να φύγετε. Φύγετε, πάτε. Δεν σας κρατάω με το ζόρι. Και πετάχτηκε ο Πέτρος και μίλησε για όλους. Λέει, Κύριε, πού να πάμε. Πού να πάμε. Εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Τέτοια λόγια εμείς δεν έχουμε ξανακούσει στη ζωή μας. Και δεν θα ξανακούσουμε τέτοια λόγια. Πού θα βρούμε λόγια ζωής αιωνίου να ακούσουμε. Δεν τους παρακάλεσε ο Κύριος. Σας παρακαλώ, καθίστε και εσείς. Οι άλλοι φύγανε. Τώρα έχω μείνει 12. Αν φύγετε και εσείς, δεν θα έχω κανέναν άλλο μαθητή. Αν φεύγανε, ας υποθέσουμε ότι φεύγανε και 12. Δεν θα έχει άλλους μαθητές ο Κύριος. Θα καλούσε άλλους 12. Και ίσως να μην λέγοντουσαν μετά Πέτρος, Ιωάννης. Να διαβάζαμε άλλα ονόματα. Αλλά αυτοί μείνανε. Δεν τους κράτησε και με το ζόρι. Ο άσωτος γιος δεν μπόρεσε να ταπεινωθεί. Δώσ' μου, λέει, το ανήκον μέρος της περιουσίας. Ο πατέρας τι έκανε. Του έδωσε το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και έφυγε. Μακριά, λέει, σχόραν μακριά. Και πώς ζούσε. Ζών, λέει, ασώτος, στην αζωτία. Γλέντια. Μπορεί και αλκοόλ, μπορεί και γυναίκες, μπορεί και μπορεί. Στο τέλος, τα ξόδεψε όλα, δεν είχε άλλο, έμεινε μόνος του, οι παρέες φύγανε, αφού δεν κερνούσε άλλο, δεν είχε λεφτά να κεράσει, φύγαν όλοι. Δεν είχε με τα λεφτά να φάει, έβος και χείρους, λέει και επιθυμούσε να φάει, λέει και από, επιθυμούσε ούτε και εκεί, και ήρθε σε αυτόν. Και σκέφτηκε, πω λέει, η μισθωτή του πατέρα μου, λέει, έχω να φάνε τουλάχιστον. Εγώ τι κάνω. Εκεί ταπεινώθηκε. Όταν έχασε τα πάντα, ήρθε σε αυτόν. Και ταπεινώθηκε. Θα μπορούσε να ταπεινωθεί και πριν χάσει τα πάντα. Αλλά έχασε τα πάντα και μετά ήρθε σε αυτόν και μετά ταπεινώθηκε. Και μετά επικαλέστηκε τον Κύριο. Προπορεύτηκε η ταπείνωση και επικαλέστηκε τον Κύριο. Θα πω στον πατέρα μου, θα πω Πάτερ, είμαι άρτωρος των ουρανών και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος. Κάνουμε εμένα σαν το συνδούλο σου. Δεν είμαι άξιος για γιο σου. Ο πατέρας όμως τον περίμενε. Τον περίμενε. Και μας περιμένει ο Κύριος. Μας περιμένει να ταπεινωθούμε. Άμα δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε, θα επιτρέψει ο Κύριος κάτι στη ζωή μας και θα ταπεινωθούμε. Και θα μας κοστίσει όμως αυτό. Θα μας πονέσει αυτό, δεν θα μας αρέσει. Και καλά είναι να μην λέμε Κύριε ταπεινώσέ με, να λέμε Κύριε περίμενε, θα ταπεινωθώ, αλλά περίμενε. Μην,
Μη σηκώσει το χέρι σου να με ταπεινώσει. Περίμενε, θα ταπεινωθώ. Θα ταπεινωθώ. Από μόνος μου. Θα πω, κύριε, ήμαρτον, συγχώρεσέ με. Έφταξα. Έφταξα. Πολλές φορές έφταξα. Λάθη έκανα. Έκανα... Μερικές φορές λέω, κύριε, έκανα γκάφα. Άλλες φορές, κύριε, τα έκανα σαλάτα. Θα μου πεις εσύ, αδερφέ. Όλοι μας. Εδώ ο Πέτρος έκανε λάθη. Ο Ιωάννης έκανε λάθος. Ο Ιωάννης, τόσα χρόνια με τον Κύριο, γέρασε. Τον εμφανίζεται άγγελος και τον προσκυνάει. Τι κάνεις, Ιωάννη? Αφού τον ξέρεις το λόγο του Θεού. Ξέρεις ότι δεν κάνει. Έκανε λάθος. Προσκυνάει τον άγγελο. Και του λέω, σήκω, σήκω, λέει. Κύριε, τον Θεό σε προσκυνήσει. Όχι εμένα. Και εγώ είμαι σαν και εσένα, σύντολος. Είμαι και εγώ. Δεν είμαι Θεός. Α, το κατάλαβε ο Ιωάννης, το λάθος του. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να ταπεινωνόμαστε. Και ο Πέτρος ταπεινωνόταν. Πολλές φορές. Μετά τα λάθη του. Αρνήθηκε τον Κύριο, έκλαψε πικρός, λέει. Έκλαψε πικρός. Το έκλαψε πικρός δείχνει ότι ταπεινώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Τι έκανα, πω. Θα με συγχωρέσει ο Κύριος τώρα. Θα με συγχωρέσει. Και όταν ξανακάλεσε ο Κύριος μαθητάς, είπε, πέστε και τον Πέτρο. Ιδιαίτερα τον Πέτρο, το όνομα. Γράφει μέσα ο λόγος. Πέστε και τον Πέτρο. Με θέλει ο Κύριος, θα σκεφτόταν ο Πέτρος. Εντάξει, άλλοι οι μαθητές δεν τον αρνηθήκανε, σταθήκανε σωστά όπως έπρεπε. Εγώ τον αρνήθηκα. Μεγάλο σφάλμα έκανα. Πέστε και τον Πέτρο να έρθει. Έλα, Πέτρο. Ο Κύριος είπε να έρθεις κι εσύ. Σοβαρά. Είπε το όνομά μου. Ναι, Πέτρο είπε. Δεν είπε άλλο όνομα. Πέτρο. Και βλέπουμε την αγάπη του Χριστού που είχε στους μαθητές. Και τους δίδασκε την ταπείνωση ο ίδιος ο Κύριος. Βλέπετε, λέει, σε μένα ότι είμαι, λέει, πράος και ταπεινός. Τον βλέπανε τον Κύριο, ότι είναι ταπεινός. Τον λέγανε διδάσκαλε. Εντάξει, το λες διδάσκαλο, αλλά ζήσε όπως ζει και ο Κύριος. Ζήσε ταπεινά. Μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Πώς μπήκε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ? Πώς? Σε ένα γαϊδουράκι. Ένδειξη ταπείνωσης. Και πώς πέθανε? Ταπεινός. Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Άμα είσαι εσύ, Υιός του Θεού, το λέω ένας, κάνε κάτι. Αλλά ο Κύριος έκανε το θέλημα του Θεού, Αυτό είναι. Ταπεινός. Μακάρι να τον μοιάσουμε στην ταπείνωση, μακάρι. Και επιτρέπει ο Κύριος μερικές φορές πράγματα στη ζωή μας για να δούμε πόσο ταπεινοί είμαστε. Πόσο ταπεινοί, Παθαίνουμε μερικές φορές αυταπάτη, Νομίζω ότι είμαι ταπεινός. Νομίζω. Έχω δει χριστιανούς μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια. Έχω δει χριστιανούς και έπεφτα έξω με μορφή ταπείνωσης. Αδερφέ Γιάννη, δε μόνο το χέρι δεν με φιλούσε. Αδερφέ Γιάννη, τον έβλεπα, λέω, τι ταπεινός αυτός. Πολύ ταπεινός. Πολύ ταπεινός, πολύ ταπεινή αυτή, αδερφή. Τι ταπεινή, αδερφή, Αδερφή μου, αγαπητέ. Τι ταπεινή, αδερφή, αυτή. Έξω θα είναι ταπεινή.
Έτσι φαινότανε. Αλλά μην την αγγίξεις λίγο. Μη μου άπτου. Μην την αγγίξεις λίγο. Κάποτε είπα σε μία αδερφή. Είπα, τόλμησα και το είπα. Λέω, ο Κύριος θα κρίνει, λέω, ποιος θα είναι στην αρπαγή μαζί ή όχι. Ο Κύριος. Γιατί έλεγε, περιμένω την αρπαγή, περιμένω την αρπαγή. Περιμένει την αρπαγή, πού την περιμένει την αρπαγή, πού. Εκτός εκκλησίας. Και λέω, σκέφτηκα, τα αδέρφια που αγωνίζονται μέσα στην έκκλησία, μέσα στην έκκλησία. Γιατί ο Κύριος έχει ένα σώμα. Ο Κύριος έχει ένα σώμα. Ο Κύριος είναι η κεφαλή, έχει και το σώμα και το σώμα αποτελείται από μέλη. Ένα μέλος. Που λέει ότι είναι μέλος. Και δεν είναι μέσα στο σώμα. Δεν είναι συνδεδεμένο με το σώμα. Είναι μέλος. Εγώ έτσι αναρωτιέμαι. Είναι μέλος. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα μέλη είναι πολλά, διαφορετικά, αλλά είναι ένα σώμα. Λέω, αδερφή, ο Κύριος, λέω, θα κρίνει ποιος θα είναι στην αρπαγή και ποιος δεν θα είναι. Έτσι την είπα. Μόλις της το είπα, είδα τι ταπεινή που ήταν. Νευρίασε. Μου λέει, τι είπες? Για ξανά πες το αυτό. Τώρα λέω να το πω ή να μην το πω. Όχι, λέω, θα το πω. Το ξαναλέω. Λέει, κοιτάξε να δεις, μου λέει. Εσύ, λέει, δεν μπορείς να κρίνεις ποιος θα είναι ή ποιος δεν θα είναι. Λέω, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά λέει και κατακρίνεις. Λέω, δεν κατακρίνω, λέω. Ο Θεός, λέω, θα διαλέξει ποιον θα πάρει μαζί και ποιον δεν θα πάρει. Δεν της άρεσε. Νευρίασε. Ήψωσε τον τόνο της. Αυτή, λέω, είναι ταπεινή, αδερφή. Έτσι είναι ταπεινή. Ο ταπεινός δεν ευριάζει και ο ταπεινός είναι πνευματικός. Δεν είναι σαρκικός. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι σαρκικός. Είναι όπως ο κόσμος έξω. Δεν διαφέρει. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν διαφέρει με τον κόσμο έξω. Άμα το έχετε παρατηρήσει. Γιατί θα νευριάσει. Μπορεί να πει καμιά ωραία λέξη. Μπορεί να κάνει κάτι. Έχω δει αρκετά. Έχουν δει αρκετά τα μάτια μου και τρόμαξα. Αδερφός. Να πει έτσι. Να νευριάσει. Αδερφή. Βέβαια. Εκεί φαίνεται η ταπείνωση. Και εκεί φαίνεται το έργο μας. Που έχει γίνει μέσα μας. Και όταν θέλουμε να δούμε αν είμαστε ταπεινοί και νομίζω ότι είμαστε ταπεινοί, επιτρέπει ο Κύριος κάτι και τρομάζουμε οι ίδιοι μας με τον εαυτό μας. Πάω, εγώ νόμιζα ότι δεν θα νευρίαζα τόσα χρόνια στον Κύριο και νόμιζα ότι δεν θα πειράζει που μου είπε μια κουβέντα κάποιος ή που με ακούμπησε λίγο, δεν πειράζει, με πείραξε και σηκώνουμε και τα μανίκια κιόλας, ε. Από μέσα μας. Από μέσα μας. Δεν μας βλέπει κανένας, αλλά από μέσα μας. Σιγά σιγά σηκώνουμε και τα νύχια, τα μανίκια. Βάζουμε τα χέρια μας και στο λαιμό. Τον έχουμε πνίξει τον άλλον. Από μέσα μας. Δεν το κάνουμε. Από μέσα μας τον έχουμε πνίξει τον άλλον. Αυτή είναι η ταπείνωσή μας. Ενώ δεν σκεφτόμαστε καλά. Δεν σκεφτόμαστε καλά. Αχ, άμα ήμουν στον κόσμο. Δεν θα τολμούσε να μου πει έτσι, να μου κάνει έτσι. Και έρχεται μια άλλη φωνή και σου λέει, πώς κάθεσαι και τα ακούς όλα αυτά. Εσύ δεν άφηνες να σε αγγίξουν έτσι. Τώρα είμαι χριστιανός. Τώρα είμαι παιδί του Θεού. Τα πάντα λέγιναν νέα. Τα παλιά παρήλθαν. Τα θάψαμε μέσα εκεί, ε. Καμιά φορά τρομάζω. Μια μέρα, ξέρετε τι έπαθα. Έτσι πως ήμουνα, μου έρχεται ένα τραγούδι στο μυαλό μου το οποίο το είχα ακούσει πριν 30 χρόνια. Τρόμαξα. Καλά, λέω, πώς ήρθε αυτό. Πώς το θυμήθηκα.
Δεν το έχω ακούσει. 30 χρόνια έχω το ακούσει. Πού και τα λόγια, πώς τα θυμηθήκα αυτά. Πώς έγινε αυτό. Τρόμαξα. Πω, λέω, κύριε, έχω πολλή δουλειά ακόμα μέσα. Έχω πολλή δουλειά ακόμα, κύριε. Και έχει δουλειά ο κύριος ακόμα μαζί μας να μας τελειοποιήσει. Ο κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.